Προχωράμε στην τρίτη παρουσίαση από την ομάδα Art Electric, η οποία στοχεύει στο να φτιάξει ένα αυτοκίνητο που θα συμμετέχει σε αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και θα μας το παρουσιάσουν η κυρία Ηλιούδη Αθηνά και ο Πούχιας Αθανάσιος. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε από την Aristotle Racing Team Electric. Εγώ είμαι ο Θανάσης Πούχιας και η Αθηνά Ηλιούδη από εδώ. Αρχικά θα σας κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση της ομάδας. Θα αναφερθούμε για τον διαγωνισμό της Formula Student και έπειτα θα μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις τεχνικές λύσεις όσον αφορά το μηχανολογικό μέρος και θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ηλεκτρολογικό κομμάτι. Τέλος, θα αναφερθούμε στους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για φέτος. Ποιοι είμαστε? Είμαστε 10 φοιτητές, 7 προπτυχιακοί φοιτητές και 3 δακτορικοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στόχο μας είναι να σχεδιάσουμε ένα ηλεκτρικό μονοθέσιο τύπου Φόρμουλα και να συμμετάσχουμε στους διαγωνισμούς Φόρμουλα Student. Λίγα πράγματα για το διαγωνισμό. Καλησπέρα και από μένα. Ο διαγωνισμός της Φόρμουλα Student είναι ένας διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός που ξεκίνησε το 1978. Διεξάγεται κάθε χρόνο και συμμετάσχουν σε αυτόν φοιτητές από πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, συγγνώμη. Στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες αγωνισμάτων, τα στατικά και τα δυναμικά. Στα στατικά αγωνίσματα συμπεριλαμβάνεται το business presentation, όπου η ομάδα παρουσιάζεται ως μια κατασκευαστική εταιρεία και καλείται να δώσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την πώληση του αυτοκινήτου. Το cost analysis, όπου γίνεται κοστολόγηση κάθε εξαρτήματος του αυτοκινήτου, τόσο ως προς το κόστος του υλικού, όσο και ως προς το κόστος της εργασίας που απαιτείται για την κατεργασία του υλικού του εκάστοτε εξαρτήματος. Και το engineering design, όπου γίνεται παρουσίαση του σχεδιασμού και των τεχνικών λύσεων που έχουν επιλεχθεί. Αντίστοιχα, στα δυναμικά αγωνίσματα συμπεριλαμβάνεται η επιτάχυνση, όπου το μονοθέσιο τρέχει σε 75 μέτρα και προσμετράται ο χρόνος του. Το skidpad, που στην ουσία είναι μία πίστα με σχήμα, με σχήμα του αριθμού 8, και το octocross, που είναι ο γύρος γενικής κατάταξης στην ουσία, και το efficiency και endurance, που διεξάγονται ταυτόχρονα. Το αυτοκίνητο, το μονοθέσιο και το μονοθέσιο καλύτερα διανύσει 22 χιλιόμετρα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποδοτικά. Η ομάδα μας σχεδίασε το αυτοκίνητο με κριτήρια, πρώτο και κύριο, την ασφάλεια του οδηγού, αλλά και την αντοχή και την αξιοπιστία. Ωστόσο, για να είναι και ανταγωνιστικό το μονοθέσιό μας σε σχέση με τα μονοθέσια των υπόλοιπων ομάδων, θα έπρεπε να γίνει ο σχεδιασμός με γνώμονα όσο το δυνατόν να έχουμε το ελάχιστο βάρος και να τοποθετήσουμε να μπει όσο το δυνατόν πιο δυνατά, πιο χαμηλά το κέντρο βάρους. Και όλα αυτά, φυσικά, χωρίς να παρεμβούμε τους κανόνες του διαγωνισμού. Τώρα περνάμε στο μηχανολογικό μέρος. Θα αναφερθούμε σε δύο σημαντικά κομμάτια, το σασί και το σύστημα ανάρρησης και το σύστημα διένθεσης. Αρχικά και το σασί. Όπως είπε και η Αθηνά, βασικό κριτήριο για το σχεδιασμό είναι οι κανονισμοί του διαγωνισμού. Επιπλέον, έγινε εργονομική μελέτη, όπου πήραμε μετρήσεις από όλους τους φοιτητές της ομάδας, έτσι ώστε να βρούμε μια βέλτιστη θέση για τον οδηγό. Επίσης, να παρατηρήσουμε ότι μελέτη έγινε και για τα υπόλοιπα κομμάτια του αυτοκινήτου, κυρίως για την τοποθέτησή τους, όπως η στήριξη του κινητήρα, η στήριξη του διαφορικού του συστήματος μετάδοσης κίνησης, της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών ισχύως. Έτσι, καταλήξαμε στη γεωμετρία που βλέπετε. Είναι ένα σωληνωτό πλαίσιο και το βάρος θα ανέρχεται στα 36 κιλά. Εδώ βλέπουμε το σύστημα ανάρτησης και το σύστημα διένθεσης. Εδώ στο σύστημα διένθεσης να σημειώσουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ένα σύστημα διπλού σταυρού, το οποίο κάνει το τιμόνι πιο μαλακό και διευκολύνει τον οδηγό στην οδήγηση. Για το σύστημα ανάρτησης,
Έχουμε επιλέξει διπλά ψαλίδια και έχει πραγματοποιηθεί κινηματική ανάλυση τόσο για την γεωμετρία του, αλλά και για την στήριξη των σημείων πάνω στο σασί. Έχουμε επιλέξει δεκάρες άντες έναντι 13. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε μικρότερη γεωμετρία του τροχού, άρα συνεπώς μικρότερο βάρος και διευκολύνει τόσο στην οδική συμπεριφορά στις στροφές, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη επιτάχυνση. Το συνολικό σύστημα ανάρτησης και διένυσης ανέρχεται στα 37,2 κιλά. Και τώρα στα δικά μας. Εδώ παρατηρούμε το ηλεκτρικό σύστημα. Είναι ένα γενικό σχεδιάγραμμα του ηλεκτρικού συστήματος. Να παρατηρήσουμε ότι έχουμε επιλέξει δύο κινητήρες. Θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει 4 κινητήρες, ένα για κάθε ένα τροχό. Θα είχε καλύτερη απόδοση αυτό το σύστημα, αλλά έχουμε κάνει ένα συμβιβασμό μεταξύ κόστους και απόδοσης. Και έτσι χρησιμοποιήσαμε δύο κινητήρες, ένα για κάθε ένα τους πίσω τροχούς. Παρατηρούμε ότι οι μπαταρίες συνδέονται με τα ηλεκτρονικά ισχύως, με τον inverter των ηλεκτρονικών ισχύως, μέσω ενός DC-DC μετατροπέα. Η χρήση του μετατροπέα αυτού δεν γίνεται από όλες τις ομάδες. Εμείς το θεωρούμε απαραίτητο, καθώς ο DC-DC μετατροπέας κρατάει σταθερή την τάση στην έξοδο των μπαταριών και είναι ανεξάρτητο από το φορτίο. Πιο συγκεκριμένα, για τις μπαταρίες, η συνολική χωρητικότητα είναι 13,8 αμπερόρες και η συνδεσμολογία που επιλέξαμε είναι 144 κιλιά σε σειρά, ανά δύο παράλληλα. Η διασυλλόγηση αυτή έγινε με βάση το γεγονός ότι πρέπει το αυτοκίνητο, όπως είπε η Αθηνά προηγουμένως, να διανύσει 22 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί να γίνει η επαναφόρτιση των μπαταριών. Για τα ηλεκτρονικά ισχύως, η ονομαστική τάση εισόδου είναι 540 βολτ και η ονομαστική τάση εξόδου είναι 425 βολτ, η οποία είναι και η ονομαστική τάση εισόδου των κινητήρων μας. Να αναφέρουμε ότι με βάση τους κανονισμούς δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα 600 βολτ DC και τα 1000 βολτ AC σε κανένα σημείο του συστήματός μας. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν αυτές τις τιμές. Έτσι καταλήγουμε σε συνολική μέγιστη ισχύ και των δύο κινητήρων σε 85 kW. Αυτό είναι το όριο που θέτουν οι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για τους κινητήρες μας τώρα, χρησιμοποιήσαμε δύο σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, αξονικής τροής και ονομαστικής τροπής 125 νιουτόμετρα. Ο τρόπος ψήξης γίνεται με νερό, ενώ το συνολικό βάρος τόσο των δύο κινητήρων όσο και του συστήματος μετάδοσης ανέρχεται στα 33,8 χιλιόγραμμα. Για την βελτιστοποίηση της σχεδίασης και την ελαχιστοποίηση του βάρους του συστήματος έγινε χρήση λογισμικού με πεπερασμένα στοιχεία και αφαιρέθηκε υλικό από το εσωτερικό του γρανασιού, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην γεωμετρία που βλέπετε στην οθόνη σας, για να είναι και πιο ελαφρύ το γρανάζι. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε επίσης και στον έλεγχο του συστήματός μας. Η μέθοδος ελέγχου είναι διανυσματικός έλεγχος με Space Vector PWM διαμόρφωση της τάσης. Επίσης, το γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε δύο κινητήρες, έναν για τον κάθε έναν από τους πίσω τροχούς, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση ηλεκτρικού διαφορικού, το οποίο ελέγχεται μέσω λογισμικού. Το συμβατικό αυτοκίνητο με τον έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης διαθέτει μηχανολογικό διαφορικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση διαφορετικής τροπής σε κάθε έναν από τους δύο τροχούς, σε κάθε έναν από τους τροχούς, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, όταν το αυτοκίνητο πάει να στρίψει, οι εξωτερικές ρόδες χρειάζεται να διανύσουν μεγαλύτερη τροχιά σε σχέση με τις εσωτερικές. Επομένως, θα πρέπει να τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στη δική μας περίπτωση, όμως, μέσω του ελέγχου των κινητήρων, καθορίζεται απευθείας η ροπή που πρέπει να δοθεί σε κάθε ρόδα. Αυτό μας δίνει πλεονεκτήματα όπως το ότι έχουμε σαφώς καλύτερο έλεγχο της ροπής που μεταδίδεται από τον κινητήρα στη ρόδα, έχουμε λιγότερο βάρος και αποφεύγουμε τις απώλειες που έχουμε στο μηχανολογικό διαφορικό λόγω των τριβών που αναπτύσσονται στα γρανάζια. Το μονοθέσιό μας επίσης διαθέτει δυνατότητα ανάκτησης της ενέργειας, δηλαδή όταν για παράδειγμα το αυτοκίνητο πάει να φρενάρει, ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα στο φρένο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας επανακτάται, γυρίζει πίσω στις μπαταρίες δηλαδή, οι οποίες επαναφορτίζονται. Τέλος, γίνεται έλεγχος και για anti-spinning control, δηλαδή μέσω της ρύθμισης της ταχύτητας ελέγχονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ του τροχού και του εδάφους, ούτως ώστε να μην ολισθαίνουν οι τροχοί. Βασικά στοιχεία τόσο για τον έλεγχο αλλά και την παρακολούθηση όλων των συστημάτων αποτελούν τα μετρητικά στοιχεία και με βάση τους κανονισμούς, αλλά και για να έχουμε δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε σημείο του αυτοκινήτου, έχουμε χρησιμοποιήσει αισθητήρες τάσης ρεύματος, θερμοκρασίας και ταχύτητας.
Καθώς και γραμμικά ποτενσιόμετρα. Γραμμικά ποτενσιόμετρα έχουμε χρησιμοποιήσει στα πεντάλ του γκαζιού και του φρένου και στο σύστημα ανάρτησης. Τα ποτενσιόμετρα για το πεντάλ του γκαζιού δίνουν μια γραμμική απόκριση ανάμεσα στο πόσο γκάζι ζητάει ο οδηγός και την ισχύ που θα δώσει ο κινητήρας. Για το πεντάλ του φρένου, το ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται για να είναι 90% ηλεκτρικό και 10% μηχανικό. Τα ποτενσιόμετρα που μπαίνουν στο σύστημα ανάρτησης μας δίνουν δεδομένα για τις δυνάμεις που περνάνε από τους τροχούς στο σασί και έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη και να κάνουμε βελτιστοποίηση στον επόμενο σχεδιασμό. Επίσης, να αναφέρουμε ότι τα σήματα από το μικρονεκτή μεταφέρονται από τα 3,3 volt στα 15 volt, ανυψώνονται σε αυτό το επίπεδο τάσης, καθώς σε αυτό το επίπεδο τα σήματα είναι πιο ανθεκτικά στο θόρυβο, ο οποίος είναι απόφυτος στο λόγο των ηλεκτρονικών ισχύων που αναφέραμε ότι χρησιμοποιούμε προηγουμένως. Οι μπαταρίες, ο τύπος των μπαταριών που χρησιμοποιούμε είναι λίπο, lithium πολυμερές και τα κελιά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 288. Αυτά κελιά μας δίνουν μαζική τάση εξόδου 532,8 volt. Το βάρος τους ανέρχεται στα 50 κιλά. Να φανταστείτε, είναι το 1 τέταρτο του συνολικού βάρους του αυτοκινήτου. Βασικά στοιχεία για την αύξηση της απόδοσης και για την αύξηση της ζωής των μπαταριών, το οποίο είναι το πιο ακριβό κομμάτι πάνω στο αυτοκίνητο, είναι τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι το σύστημα διαχείρισης κελιών και ο έλεγχος θερμοκρασίας των κελιών. Το σύστημα διαχείρισης κελιών είναι μια ομαδοποίηση των κελιών ανά 12. Αυτό γίνεται για να έχουμε ομοιόμορφη φόρτιση και εκφόρτιση των κελιών. Και ο έλεγχος θερμοκρασίας θα γίνεται για να μην υπάρχουν προβλήματα υπερφόρτισης. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, η ομάδα μας δημιουργήθηκε φέτος, επομένως φέτος θα αγωνιστεί μόνο στα στατικά αγωνίσματα και συγκεκριμένα στο διαγωνισμό της Ιταλίας τον ερχόμενο Αύγουστο. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, στόχοι μας είναι αφενός η βελτιστοποίηση του ήδη υπάρχοντος σχεδιασμού, αλλά και η δημιουργία πειραματικών διατάξεων, οι οποίες θα πιστοποιούν την αξιοπιστία των συστημάτων και των τεχνικών λύσεων στις οποίες έχουμε καταλήξει, αλλά και η κατασκευή στην πράξη του μονοθεσίου μας, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα μας να συμμετάσχει τόσο στα στατικά όσο και στα δυναμικά αγωνίσματα, αξιώνοντας μία θέση στο βάθρο των νικητών. Τέλος, πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από την ART, που μας βοήθησαν τόσο στην παροχή τεχνογνωσίας όσον αφορά στο μηχανολογικό κομμάτι, όσο και στην παροχή πληροφοριών για τα διαδικαστικά της συμμετοχής μας στο διαγωνισμό. Αλλά θα θέλαμε να πούμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον υπεύθυνο καθηγητή μας, τον κύριο Χρήστο Μαδεμλή, ο οποίος μας στήριξε εξ αρχής, μας βοήθησε οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαζόμασταν και μας παρέχει το εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών, το οποίο στην ουσία είναι ο χώρος όπου εργαζόμαστε και δουλεύουμε πάνω στο project μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τα παιδιά? Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρουσία, ήταν πολύ καλή. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τους κινητήρες που επιλέξατε. Είδα στην παρουσίαση ότι δώσατε τη μέγιστη ισχύ των σύγχρονων κινητήρων. Η ονομαστική τους ισχύ ποια ήταν, πρώτον. Δεύτερον, ήταν BLAC ή BLDC. Σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι στη δεύτερη ερώτηση? Έχετε συνολική μέγιστη ισχύ των ηλεκτρικών μηχανών. Η ονομαστική τους ισχύ ποια? Η ονομαστική τους ισχύ είναι 50 kW και των δύο κινητήρων. Okay. Τα δύο τρίτα περίπου. Τα δύο τρίτα. Απλώς δεν μπορούν να δώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα όλη την ισχύ. Η μέγιστη ισχύ δίνεται κατά την επιτάχυνση, κυρίως στην εκκίνηση. Okay. Και οι μηχανές σας είναι BLDC ή BLAC? Οι μηχανές είναι σύγχρονες μηχανές μόνο μαγνήτη αξιονικής ροής. Τροφοδοτούνται με ημίτωνα? Ημίτωνοειδή διέγερση έχουν? Ναι, ο έλεγχος τους είναι Space Vector PWM. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό.